Ένα πέπλο τοξικών σωματιδίων με έντονη μυρωδιά καμένου κάλυψε την ατμόσφαιρα του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Τα ιδιαίτερως τοξικά, αιωρούμενα και εισπνεώμενα μικροσωματίδια που υπάρχουν στον αέρα εξαιτίας των πολυήμερων πυρκαγιών με τη δύναμη των ισχυρών ανέμων εισχώρησαν στην ατμόσφαιρα του νησιού, δημιουργώντας ένα κλίμα δυσφορίας που έγινε αντιληπτό από αρκετούς κατοίκους. Βέβαια, ειδικά και για αυτούς που ζουν εκεί πέρα. Έχει κατέβει όμως το νέφος και στην Κρήτη. Αν φτιάξει μέχρι εδώ, βέβαια θα μολυθεί η ατμόσφαιρα. Και σίγουρα οι άνθρωποι θα έχουν δύσπνοιες, θα έχουν τέτοια. Ο άνθρωπος για να προστατευτεί από αυτά νομίζω είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να βάλουμε σκάφαδρα στο τέλος. Να περάσουμε δηλαδή από τη μάσκα στα σκάφαδρα. Οι ευάλωτες ομάδες, ειδικά στον αναπνευστικό, πρέπει να προσέχουν, διότι ο καπνός, ειδικά απάνω, είναι ευάλωτο, οπωσδήποτε κακό. Αυτές οι εικόνες που εξασφάλισε η Κρήτη TV από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζουν τις αέριες τοξικές μάζες όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ενώ σήμερα, 7 Αυγούστου, στις 6 τα ξημερώματα, η μέση ωριαία συγκέντρωση των τοξικών μικροσωματιδίων έφτασε έως και τα 70 μιλιγκράμμ, που εκτιμήθηκε ως το αποκορύφωμα και ο σταθμός Αλικαρνασσού έφτασε ένα βήμα πριν σημάνει συναγερμό. Σύμφωνα μάλιστα με την ανάλυση των ειδικών και τη χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι τοξικές αέριες μάζες προέρχονται από τις πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο μέχρι και την Αδριατική. Ενώ είναι ενδεικτικό με βάση όσα δήλωσε ο ιατρός και την Περιφερειάρχης Υγείας Λάμπρος Βαβακάς, τα εισπνεώμενα αυτά μικροσωματίδια χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς εισβάλλουν στο αναπνευστικό σύστημα, προσβάλλοντας τον ανθρώπινο οργανισμό και ιδιαιτέρως των ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Εμείς ευτυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε αυτό το μεγάλο μέγεθος προβλήματος που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Αττική, στην Πελοπόννησο. Είναι και δηλαδή, είναι πολύ πολλαπλάσια από τη χρήση ενός τσιγάρου. Οπότε η προφύλαξη είναι να είμαστε στο σπίτι κλεισμένοι, σε δροσερό μέρος πάλι και, πιστεύω ότι αυτή την περίοδο μας προφυλάσσουν σε ένα μεγάλο βαθμό και οι προστατευτικές μάσκες που φοράνε για την κόλληση των κορονοϊών. Ενήμερη για το συμβάν δηλώνει και η Περιφέρεια Κρήτης. Ωστόσο, λόγω των ωριαίων αποτελεσμάτων του φαινομένου, δεν έχει προκαλέσει ανησυχία και δεν χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.